Καλημέρα σε όλους και όλες. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, χαιρετίζουμε με το πιο δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο τη σημερινή πρωτοβουλία της ΕΦΕΑ. Χαιρετίζουμε με μεγάλη συγκίνηση τη συμμετοχή δεκάδων συλλόγων από όλη τη χώρα. Ξέρετε, πριν λίγο συζητιόταν σε μια επιτροπή της Βουλής ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Σκεπτόμενος που θα αφιερώσω ένα μεγάλο κομμάτι της τοποθέτησής μας, μετέφερα ακριβώς τα αιτήματα της ΕΦΕΑ που έχει για τη σημερινή συγκέντρωση. Μετέφερα ακριβώς τις αγωνίες, τις εστάσεις, την απογοήτευση και την οργή χιλιάδων συναδέλφων που τους έχουν κάνει γρανάζια ενός φοροεισπρακτικού συστήματος να πνίγονται καθημερινά μέσα σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο. Ένα ψηφιακό λαβύρινθο που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να κλείνει καθημερινά τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, να δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βγουν από την αγορά και το παιχνίδι της εργασίας οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι λογιστές. Αλήθεια, 10 χρόνια τώρα έχουμε βγάλει κουπί, έχουμε βγάλει όλες τις υποχρεώσεις του Υπουργείου, έχουμε διεκπαιρεώσει όλες τις ψηφιακές επιταγές που έβγαζε την περίοδο του COVID. Δουλεύαμε 24 ώρα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Την περίοδο της κρίσης της μεγάλης σταθήκαμε στο πλευρό τους. Τώρα μας φορτώνουν με ακόμα περισσότερες ευθύνες, μας πνίγουν. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει ένοχος πολύ πάνω από τον Υπουργό και τους υφυπουργούς του. Λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σήμερα ο Υφυπουργός το παραδέχτηκε. Ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας και κάθε νομοσχέδιο που έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του υπερμνημονίου που έρχεται να τσακίσει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Γιατί άραγε? Γιατί τους θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Με απλά λόγια, τρώνε από την πίτα των πολυεθνικών, των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων, και άρα πρέπει να βγούνε. Ο αγώνας μας θα είναι σταθερός, αταλάντευτος και αποφασιστικός. Η σημερινή μαζικότητα μπορεί να δώσει τη σκητάλη σε μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στις 17 του Απρίλη. Γιατί ακριβώς πρέπει καθημερινά να οικοδοποιείται το μέτωπο των μικρών αυταπασχολούμενων, των εργαζομένων, των μικρών βιοπαλλεστών αγροτών, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Καλή δύναμη να έχετε, καλά κουράγια, θα είμαστε στο πλευρό σας και να ξέρετε, όπως έλεγε και η ανακοίνωσή σας και το είπαμε και στη Βουλή, χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. Καλή δύναμη.